Πάμε. Έκτη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσμός για την Θεσσαλία για έκτη χρονιά. Η πολιτική σύλλογη Σικούριου, Χάλτης και Πυργετού, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Δήμη Κιλελέρ, Λαρισαίων και Τεμπών. Πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά και διεθνείς ομάδες από το Μεξικό και την Ουρουγουάη φέτος. Φέρνουν κοντά τον πολιτισμό των χωρών του Μεξικού, της Ουρουγουάης, με τον πολιτισμό της χώρας μας, με τον πολιτισμό της Θεσσαλίας. Ο πολιτισμός είναι η παγκόσμια γλώσσα, γι' αυτό και εμείς στην περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε ένα με την κοινωνία, ένα με τον πολιτισμό. Στηρίζουμε τον πολιτισμό με έργα, έργα ουσίας που αναδεικνύουν την ιστορία του τόπου μας, αλλά και με πολλές εκδηλώσεις, με στήριξη των συλλόγων που είναι οι φορείς μέσα στους οποίους διατηρείται η παράδοση, οι αξίες και τα έθιμα του τόπου μας, διατηρείται η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Γι' αυτό και οφείλουμε να συγχαρούμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι συνδιοργανωτές αυτής της τόσο σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης, να συγχαρούμε τους χωροδιδασκάλους, αλλά και όλους όσους συμβάλλουν στο να γίνουν αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν τόσο πολύ σημασία για τον τόπο μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον πολιτισμό, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δράσεις πολιτισμού και τα έργα πολιτισμού, γιατί πιστεύουμε ακράβαντα ότι αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, αποτελεί την παγκόσμια γλώσσα με την οποία μπορούμε να ενισχύσουμε τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Οι εκδηλώσεις λοιπόν ξεκινάνε την Δευτέρα 28 Αυγούστου από τη Λάρισα, με μια μεγάλη παρέλαση όλων των χορευτικών ομάδων, όλων των συμμετεχόντων, η οποία θα καταλήξει στην πλατεία στο Φρούριο, την πλατεία Λαμπρούλη, για να γίνει και η τελετή έναρξης και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στους δήμους που συμμετέχουν. Να συγχαρούμε όλους τους χορευτές, πραγματικά κάνετε εξαιρετική δουλειά, όλες τις ομάδες που συμμετέχουν και τους δήμους που συνδιοργανώνουν αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Είμαστε ένα με τον πολιτισμό, είμαστε ένα με την κοινωνία και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν, να ταξιδέψουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινάει την Δευτέρα.